Αγωνία για χιλιάδες κατοίκους της Σιτίας και ειδικά επιχειρηματίες που βλέπουν να παίρνουν την εφορία της περιοχής μέσα από τα χέρια τους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι αρμοδιότητες της ΔΟΗ Σιτίας μεταφέρονται στη ΔΟΗ Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας όμως έτσι διάφορα ζητήματα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των Σιτιακών αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε διάφορες κινητοποιήσεις στα διάφορα Υπουργεία. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει η Σιτία μας να φτάσει 30 χρόνια πριν. Γεγονός είναι ότι οποιαδήποτε συρρήκνωση της περιοχής, είτε αυτό λέγεται νοσοκομείο, είτε λέγεται ΤΕΗ, είτε λέγεται σχολεία αστυνομίας, είτε λέγεται μονάδα της πολεμικής αεροπορίας, είτε λέγεται εφορία, όλα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στην τοπική οικονομία και στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι πλέον ο Σιτιακός έχει ξεπεράσει τα όρια της ανεκτικότητάς του. Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλαγιωτάκη, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους αναφορικά με το θέμα. Παράλληλα, δεν έλειψε και η συζήτηση για τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στη Σιτία. Ο νομός Λασιθίου έχει τρεις πόλεις οι οποίες είναι περίπου ίσες μεταξύ τους. Δεν μπορεί λοιπόν να μαζευτούν όλα ή στην πρωτεύουσα. Με την έννοια ότι η απόσταση είναι μεγάλη και ειδικά της περιοχής εδώ της δικιάς μας με τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή δεν μπορεί από τη Ζάκρο να θέλει 3 ώρες να πας στον Άγιο Νικόλαο για να εξυπηρετείς. Τώρα από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Είναι περιττό πλέον να λέμε ότι περνάμε δύσκολα, διότι όλοι το βιώνουμε και το συνειδητοποιούμε, ιδιαίτερα ο εμπορικός και ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής μας. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να πίνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, θα πρέπει να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες και σε αυτή την προσπάθεια δήλωσα και στους εκπροσώπους των φορέων ότι είμαι αρρωγός. Πάντως σήμερα έγινε γνωστή η λίστα με τις υποκατάργηση ΔΟΗ του λουκέτου. Στις εφορίες θα γίνει πανελλαδικά σε 3 φάσεις, αρχής γενομένης από 1η Οκτωβρίου, η δεύτερη φάση την 1η Νοεμβρίου και η τελική φάση την 1η Δεκεμβρίου. Η αναστολή λειτουργίας εφορίων της Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής. Από 1η Οκτωβρίου στο Ηράκλειο αναστέλλεται η λειτουργία των εξής ΔΟΗ: Α Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Χερσονήσου και Μυρών, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Β' ΔΟΗ. Στο νομό Χανίων αναστέλλεται τη λειτουργία της ΔΟΗ Κισάμου, η οποία μεταφέρεται στη ΔΟΗ Χανίων. Από 1η Νοεμβρίου αναστέλλεται τη λειτουργία των ΔΟΗ Ιεράπετρα Σιτίας, οι οποίες μεταφέρονται στη ΔΟΗ Αγίου Νικολάου. Στόχος πάντως του Υπουργείου είναι συνολικά 117 εφορίες να κλείσουν άμεσα και περισσότεροι από 3.000 υπάλληλοι των εφορίων αυτών που καταργούνται ή συγχωνεύονται να αξιοποιηθούν αποκλειστικά στον φορολογικό έλεγχο και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.